πάλι ο Σάλιακας, η κεφαλιά ο Επασί. Το Μαρτινέγκο είναι ο χώρος, ο τόπος που έκανες τα πρώτα σου βήματα. Καλησπέρα. Ναι, βρίσκομαι εδώ στο Ηράκλειο για λίγες μέρες. Ήρθα να ξεκουραστώ, να δω την οικογένειά μου. Και όπως πάντα, επισκέφτομαι το χώρο εδώ που μεγάλωσα, το γήπεδο του Μαρτινέγκο, που έμαθα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά βήματα. Και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Ποιοι άνθρωποι ήταν τότε που πραγματικά σε βοήθησαν από τις ακαδημίες, θα θέλεις να πεις κάτι, γιατί η καριέρα σου από τότε και μετά πήγαινε μόνο ψηλά. Σίγουρα, ο πρώτος προπονητής μου, Ζήσο Νόμπλιας, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και τον ευχαριστώ. Είχα πολλούς προπονητές, ο Αντώνης Φραγκάκης, ο Καραντινός. Εντάξει, μπορεί να ξεχάσω τον Σταύρο του Πρωτογεράκης, ο Βασίλης ο Πλεσίτης. Με είχαν βοηθήσει όλοι πάρα πολύ. Είχα πάρει τις σωστές βάσεις ώστε να εξελιχθώ σαν ποδοσφαιριστής, αλλά και πάνω απ' όλα σαν άνθρωπος για να φτάσω πιο ψηλά. Κάποια στιγμή, και αυτό ήταν πολύ τιμητικό, ο Νίκος Ονιόπλιας, ο προπονητής του ΟΦΗ, είπε ότι εντάξει, μπορεί και εμείς να θέλαμε και να πιστεύαμε ότι έπρεπε να είμαστε στα play-off, αλλά το άξιζε και ο ΠΑΣ. Στους βαθμούς τους κερδίσαμε μέσα στο γήπεδο. Υπήρχε μια εκκρεμότητα από πολύ παλιά που πήγαν να τη βγάλουν τώρα στη φόρα. Εμάς, τους ποδοσφαιριστές μας, είχε στεναχωρήσει πάρα πολύ αυτό. Αλλά σίγουρα ένα fair play στον κύριο Νόμπλια για αυτά τα λόγια που είπε. Σάλιακας εκτέλεσε η κεφαλιά του Κάργα. Και το να πας από τα Γιάννενα να κληθεί στην Εθνική Ελλάδος, στην Ελλάδα, στο ελληνικό ποδόσφαιρο, το λες και θαύμα αυτό. Σίγουρα ήταν κάτι που δεν το περίμενα. Το ήθελα βέβαια, το σκεφτόμουν πάρα πολύ, αλλά δεν το περίμενα, γιατί είναι πολύ δύσκολο από μια επαρχιακή ομάδα να κληθεί στην Εθνική. Όταν με καλέσανε και μου το είπαν, εντάξει, συγκινήθηκα, γιατί είναι ένα όνειρο κάθε παιδιού να παίξει στην Εθνική. Απ' τα κόκαλα βαλμένη των Ελλήνων τα ιερά. Εκείνη τη στιγμή σου περνάνε πολλά στο μυαλό, πόσο δύσκολα έχεις περάσει σαν παιδί, πόσο θυσίες έχεις κάνει μακριά από την οικογένειά σου, τους φίλους σου. Αυτό υπάρχει πάντα στο μυαλό μου, η εθνική ομάδα. Τσιμίκα, έχετε παίξει στον Ολυμπιακό, έχετε βρεθεί μαζί? Ναι, ήμασταν μαζί στην ίδια φουρνιά. Από τότε φαινόταν ότι θα κάνει καλή καριέρα. Σίγουρα, μας κάνουν περήφανος στο εξωτερικό αυτά τα παιδιά. Ο Γιακουμάκης, ο Τσιμίκας, ο Σιώπης, τα παιδιά στην Ολλανδία. Ανεβάζουν πολύ τον πύχη για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Σίγουρα από παιδί ονειρευόμουν να παίξω στο εξωτερικό. Και πιστεύω ότι είμαι σε μια πολύ καλή ηλικία και είμαι πολύ όριμος ώστε να μπορώ να ανταπεξέλθω. Είχαν ακουστεί ελληνικές ομάδες για σένα, είχε ακουστεί η ΑΕΚ, είχαν ακουστεί ακόμα και ο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή. Δεν προέκυψε όμως. Σίγουρα υπήρχαν προτάσεις, υπήρχαν συνομιλίες, αλλά μέχρι εκεί δεν είχαν γίνει κάποιες προτάσεις επίσημες. Και πήρε ο Σάλιακας και ψάχνει χώρο για το σουδοκάρι και η μπάλα πάει έξω.